Όχι ακριβώς, είμαι ο θείος της. Η αδερφή μου έχει χωρίσει από τον άντρα της και... Γιατρός Γιώργος Βελίδης. Μαρίνα Δρόμ. Ζήτησε τη μητέρα της για να την ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο της Λίδης. Ναι, θα σε πω. Ξέρω ότι η ανιψιά σας παρουσιάζει μια ανεμονία. Ιδιαίτερα στην αριθμητική. Φαίνεται πως η Λίδη παρακολούθησε. Ναι, είναι γεγονός ότι την έχουμε παραμελήσει. Κοίτα, κι εγώ είμαι απορροφημένος από το επάγγελμα και πολύ λίγο είμαι στο σπίτι. Πρέπει λοιπόν να τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πιστεύω πάντα στη συνεργασία σχολείου ή οικογενεία. Έχετε δίκιο. Θα αναλάβω μόνος μου την παρακολούθησή της. Έστω και εις βάρος της δουλειάς μου. Το αξίδι είναι πολύ καλό παιδί. Δεν με σας κρατάω άλλο. Χαρήκα πολύ. Χαρήκα πολύ. Μπορείτε να φτιάξετε. Μήπως θα μπορούσατε να αναλάβετε εσείς τη βοήθεια της Λίζας. Ένα ιδιαίτερο μάθημα από εσάς θα την ωφελούσε πολύ. Ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Ποιες απογευματινές ώρες μπορείτε. 7 με 8 μπορεί. Μπορείτε σήμερα. Μάλιστα σήμερα. Δεν σας κρατάω άλλο. Χαράει το παιχνίδι, ρε. Μου χρωστάσα 6 κατοστάρικα. Πού το πάμε. Θα πάρω δηλαδή. Θα τα πιάσω. Θα δώσω. Από πού θα τα πιάσεις. Από τη βαμβακοφυτία σου. Είναι καλά η δασκάλα. Πώς είσαι, πατέρα μου. Καλά, παιδί μου, καλά. Βγήκες καθόλου έξω. Πού να πας, κόρη μου, σαν κατεμένος άνθρωπος. Πιάνονται τα χέρια μου με αυτό το καλό. Θα νιώσω πατέρα μου, έλεγε. Θα σε πάω μια βόλτα που θα τη θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλύτερα όμως θα ήταν να ξεκουραστείς κι εσύ. Φτάνει ο παιδεμός όλη την ημέρα με τόσα παιδιά. Από σήμερα αρχίζω μάθημα σε ένα κοριτσάκι. Μη στεναχωριέσαι, πατέρα μου. Θα καλυτερέσουν τα κοριτσάκια. Έχουμε και λεφτά. Λεφτά βλέπω στο γέρο, ε. Σε μένα. Τίποτα. Σαν δεν τρέπεσαι, παλιό παιδί. Αντί να στρωθείς σε μια δουλειά να βοηθήσεις την αδελφή σου και εμένα τόσα κάτι, κόλλησες σαν δένα τόσα χρόνια πάνω μου. Πάλι τα ίδια. Τι να κάνω δηλαδή. Να δουλέψεις, μωρέ. Να δουλέψεις όπου δουλεύει όλος ο κόσμος. Να δουλέψω. Πού να δουλέψω. Σε εργοστάσιο. Σε οικοδομή. Να πουλήσεις λεμόνια στον δρόμο. Κουλούρια. Οι κουλουράδες τους κυνηγάνε οι αστυφύλακες, πατέρα. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Επειδή δεν βρήκα μια δουλειά που να μου πάει με τεμπέλης, ε? Όχι και τεμπέλης. Τα γράμματα δεν τα έφυγε. Στο μηχανολογείο σε έβαλα βαριά η καλογερή. Ναυτικός μπάρκαρης σε πείραζε η θάλασσα. Από μικρό σε τράβαγε η ασωτεία. Το σφαιριστήριο, τα χαρτιά. Πάλι τα ίδια. Τι κάνεις εκεί. 16 μήνες, Μαρινάκη, το ξέχασες. Δεν βρίσκω ούτε απόκομα εισιτηρίου. Δεν πληρώθηκες δηλαδή. Πληρώθηκα. Αλλά τα λεφτά πήγαν στον πατέρα. Και εμείς δηλαδή θα πεθάνουμε. Άντρες είμαστε. Έχουμε και εμείς τα ξοδάκια μας. Κλέφτες θα γίνουμε. Δώσε τα λεφτά γιατί θα φωνάξω. Αδέρφη
Έτσι, συμμορέ. Έτσι κάνουν τα αδέρφια για δυο ψωροκατοστάρικα. Δρόσο, η αδελφή μου. Χαίρομαι. Και η μητέρα μου. Χαίρομαι. Μην γυρίσεις πίσω τα καλυμμά της μορφητής. Χαίρομαι. Δεν κάθεστε. Όχι, καλύτερα να αρχίσουμε το μάτι. Από εδώ. Περάστε από εδώ. Έπρεπε δηλαδή να φάμε τα τηλέφωνα για να σας βρούμε, κύριε Γιώργο. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Δεν καταλαβαίνετε, Τόνι. Νοσοκομείο, γιατρείο, γιατρείο, νοσοκομείο. Μόνον αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένο. Μπράβο στην Τζούλια. Σε κατάφερε λοιπόν, ε. Με την Τζούλια ξέρεις. Έβγαινα μόνο και μόνο επειδή δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω. Τώρα όμως. Πότε ποια είναι. Μια δασκάλα. Παραδίδει μαθήματα στην ανιψιά μου. Αλλά πώς έτσι αυτό. Εσύ ήσουν πάντα συντηρητικός άνθρωπος. Τις άλλες ναι. Αυτή όμως διαφέρει. Από την πρώτη στιγμή με συνεκίνησε η ειλικρινία της. Με ενθουσίασε η απλότητά της. Είναι άλλος άνθρωπος. Να φαντασίσω ότι δουλεύει για να συντηρήσει έναν ανάπηρο πατέρα. Τη στιγμή που όλες οι γυναίκες προτιμάνε την εύκολη και την ευχάριστη ζωή. Και αυτή σ' αγαπάει. Δεν ξέρω. Είναι ένας μήνας που τη γνώρισα τώρα και ακόμα δεν κατάφερα να τη μιλήσω. Θέλει να την παρακολουθώ όταν παραδίδει μαθήματα. Κατέβαινε. 80 και 60 κατά 40. Κασούρεσαι. Ας είναι καλά η Μαρίνα. Μόλις πήρε το μηνιάτικο από το ιδιαίτερο, τι το έφαγε πάλι. Πώς πήγε το μάθημα σήμερα. Είναι πολύ καλό, κορίτσι. Μπορώ να σας πω κι εγώ. Φεύγω τώρα. Δεν ήταν ανάγκη. Γιώργο, εμείς ντυθήκαμε. Πότε θα βγούμε. Θα πάρτε ένα ταξί. Πώς ξετρελάθηκε με αυτή τη γυναίκα. Δεν τον είδε. Από τις 7 που έρχεται η δασκαλίτσα στο σπίτι δεν το κουνάει ρου. Αλλά ξέρετε. Δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά και αυτός. Κοίταξε τα φώτα εκεί κάτω. Είσαι τιμή. Δεν περίμενε να είσαι τόσο ρομαντικός. Νόμιζα πως η γιατρή είναι ρεαλιστή. Αν αγαπάει κανείς Μαρίνα, γίνεται διαφορετικός. Βλέπει, ακούει, σκέφτεται διαφορετικά. Βλέπω τα φώτα και σκέφτομαι. Μαρίνα. Δεν μοιάζουν με τις αγάπες που λάμπουν μια νύχτα και ξεραγγίνουν. Μαρίνα. Που ξέρω να μιλήσουμε ό,τι σαν τσάρκα. Πώς τώρα μου αρκούσε να σε βλέπω πίσω από την κουρτίνα. Δύο μήνες τώρα, κρύβεται η αίσθηση. Απόψε όμως θέλω να αφήσουμε τις αισθήσεις. Θέλω να μιλήσουμε καθαρά. Σ' αγαπώ, Μαρία. Γιατί δεν μιλάς. Σκέφτομαι.
σκέπτομαι και φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι πως η αγάπη σου είναι σε πόλους ενθουσιασμούς. Αυτό σημαίνει για μένα καταστροφή. Για μένα και για τον πατέρα. Γιατί μου τα λες? Ξέρω πως οι δικοί σου δεν θα συμφωνήσουν ποτέ. Μα αυτό δεν ήταν τίποτα. Ήθελα μόνο να τους βγάλω λίγο έξω. Γίναμε καλή παιδιά. Μετά πηγαίνει καλά. Έλα, έλα τώρα, άστα. Πού θες να σε πάω απόψε? Είναι σκλάβ. Είναι σκέντρο που είναι τελείως. Θέλεις να πάμε κάπου να γράψουμε? Είναι σε λίγο τεφερνάκι. Είμαι βάρος σου να μου το πεις και την αγάπη μου εγώ την πνίγω για όσα ζήσαμε μη λυπείς. Είναι καλύτερα να πληγωθώ και από συνήθεια να κλάψεις λίγο. Δεν θέλω ψεύτικα να αγαπηθώ. Κι αν με βαρέθηκες, πες μου να φύγω. Πες μου να φύγω. Να φύγω, να φύγω. Γιατί σ' αγαπώ. Αγάπη είναι ηχτό. Εγώ δεν ζητώ. Να φύγω, να φύγω, να φύγω, να φύγω, γιατί σ' αγαπώ, αγάπη με ηχτώ, εγώ δεν ζητώ. Δεν είσαι η Μαρίνα Δρόσου? Πέτρα, τι γίνεσαι? Δεν με γνώρισες αμέσως. Άλλαξε πολύ, ε. Δεν περίμενα να σε συναντήσω ύστερα από τόσα χρόνια. Ο κύριος Βελίδης και ο κύριος Πέτρος Μαράκης, παλιός μου φίλος. Χαίρο πολύ. Πες μου, τι γίνεσαι, που κάνεις? Σε βλέπεις. Τελείωσα το οδείο με άριστα και πήρα μια υποτροφία για έξω. Οι υποχρεώσεις με ανάγκασαν να μην φύγω. Πάλεψα. Κάποτε σε δικολόγησε με τη ζωή. Άφησα τον Μπετόβεν, τα οδεία, τα άριστα, στην πάντα και είπα: Πέτρο, για να ζήσεις πρέπει να παίζεις τα κομμάτια που περιφρονούσες για να χορεύουν ερωτευμένα ζευγάρια και μεθυσμένοι κύριοι. Εμένα να με συγχωρείτε. Πρέπει να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο. Παρακαλώ. Ο πατέρας σου, ο Βάσος, τι κάνει? Ο πατέρας με πέμενε να σπουδάσω. Με δυσκολία τέλειωσε την παιδαγωγική ακαδημία. Είσαι δασκάλα λοιπόν. Θα είσαι ασφαλώς ευχαριστημένη. Τα λεφτά είναι λίγα. Τίποτα δεν άλλαξε στο σπίτι. Δουλεύω σε ιδιωτικό και ο μισθός είναι μικρός. Αλήθεια, ο Βάσος τι γίνεται, παντρεύτη? Είναι άνεργος. Ο μέρα περιμένει. Θυμάσαι τη χοροδία που σκάρωσα? Τα κάλαντα που λέγαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία που την θυμάμαι. Με χρώμα, αίσθημα. Διατηρείται ακόμα έτσι? Πού να ξέρω. Έχω να τραγουδήσω από τότε. Μαζί με την παιδική ξενιασιά άφησα και το τραγούδι. Και να ξέρεις τι κερδίζουν οι τραγουδιστές σήμερα. Τα λέτε, τα λέτε. Και τελειωμό δεν έχουμε. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πηγαίνω. Κύριε Βελίδη, χαρικά πάρα πολύ. Και εγώ. Μαρίνα μου, η απόψινή νύχτα ήταν συγκλονιστική. Να μου φιλήσεις το Βάσο και τον πατέρα σου. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε ξαναδώ. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι πάντα φυλακισμένος εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος τύπος. Αληθινός καλλιτέχνης. Τι θα έλεγες για να χορώ?
σωμάτι του κόρη μου. Πες μου, πού πήγες να χαρώ τώρα. Με μια συναδελφό μου και τον άντρα της, πήγαμε σε ένα κέντρο. Σε κέντρο, ποιος τη χάρης. Διασκεδάζεται, χορέψετε, πες μου. Τι ωραία ήταν, πατέρα. Άνθρωποι γελαστοί, μουσική, τραγούδια, χορός. Μια νύχτα σε παραμύθι. Απόψε ζήμουσα την ευτυχία. Και σε σκέφτηκα την ώρα που ο τραγουδιστής είπε ένα τραγούδι. Πατέρα, τι έχει ο Βάσος. Δεν ξέρω, παιδί. Βάσο, τι έχει. Τα πενταρία, σάσαμε. Έχασα 2 χιλιάρικα στα χαρτιά και είμαι για φούντο. 2 χιλιάρικα. Αν μέχρι αύριο το βράδυ δεν τα δώσω, με χάσατε. Γιατί παίζεις χαρτιά. Γιατί δεν αλλάζει ζωή. Δεν βλέπεις πως τραβάζει την καταστροφή. Δεν είναι ώρα για συμβουλές. Θέλω 2 χιλιάρικα. Πού να τα βρω. Από πού. Από το σχολείο. Το ιδιαίτερο που κάνεις. Από το φίλο σου που σε φέρνει στην πόρτα με την κουρσάρα και μας ρεζιλεύεις. Βάζω, μην γίνεσαι κακός. Κακός επειδή ζητάω 2 ψωροχιλιάρικα για να μην πω φυλακή. Κακός επειδή προστατεύω την τιμή του σπιτιού μου. Κακός πάψε, επειδή... Πάψε, 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 δεν μπορώ να σ' ακούω. Με συγχωρείς, Μαρινάκη. Σε στενοχώρησα. Έλα όμως και εσύ στη θέση μου και θα καταλάβεις. Ξαδελφή μου, ξέρω πως με πονάς. Πως δεν θα αφήσεις να με βάλουν φυλακή. Ησύχασε, Βάσο. Όλα αύριο θα πάνε καλή. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Χαίρετε. Η μικρή δεν έχει ανάγκη πια από το μάθημά σας. Αρκετά. Βγαίνει πολύ καλά. Δεν σας καταλαβαίνω. Σας οφείλουμε 500 δραχμές. Είναι για τις 8 μέρες που κάνετε μάθημα. Έχω υπολογίσει. Πέστε μου, αρχίζω να ανησυχώ. Απλώς, η βοήθειά σας είναι πλέον περίπου. Το ίδιο είπε και ο Γιώργος. Αν σας ξαναχρειαστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Τι συμβαίνει, γιατί κλαίει. Θέλω τη δασκάλα. Πού είναι η δασκάλα της. Επειδή Γιώργο, ίσως επειδή κουραζότανε, ίσως επειδή η δασκάλα του ήταν λίγο αυστηρή. Εδώ και μέρες ζητούσε από τη μητέρα του να σταματήσει τα μαθήματα. Και σήμερα όταν την άκουσε που ήρθε, αγρίεψε και άρχισε τα κλάματα. Της είπα, εγώ δεν της αποκάλυψα τους πραγματικούς λόγους. Της είπα πως το παιδί πάει πολύ καλά και πως αν παραστεί ανάγκη θα την καλέσουμε. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Η Μαρίνα τη διώξατε γιατί ξέρετε το ενδιαφέρον. Μήπως έχει σκοπό να την παντρευτείς. Αν με θελήσει, ναι. Αυτή. Εσένα.
Είχα καταλάβει από καιρό την αντιπάθειά σας για αυτή την κοπέλα. Αλλά νόμιζα ότι θα σας περάσει. Βλέπω όμως ότι δεν διστάσατε να την τραυματίσετε. Εμείς δεν καταδεχόμαστε να κάνουμε κακό σε φτωχούς ανθρώπους. Η Λίζα το ζήτησε. Τι έγινε, παιδί, πότε θα έρθει, γιατί με άφησε, εγώ την αγαπώ. Με άφησε, ψώμη. Θα έρθει μόλις γίνει καλά. Γιατί δεν πας εσύ που είσαι γιατρό να την κάνεις καλά. Έτσι, πάω τώρα. Σε έδιωξα. Γιατί? Δεν με χρειαζόντουσαν άλλοι. Έτσι απότομα. Χωρίς να σε ειδοποιήσουν από πριν. Γιατί? Δεν χαλάς ο κόσμος. Όπως ζούσαμε πρώτα, θα περάσουμε και τώρα. Και ύστερα που ξέρεις, μπορεί να βρεθεί άλλο μάτι. Σαν να σου. Γιατί να με διώξουν τότε. Καλά οι άλλοι, αλλά και ο Γιώργος. Γιώργος Μπελίδης, θα είσαι ο κύριος που... Ίσως να μην είναι κατάλληλη η ώρα. Θα ήθελα να λύσω μια παρεξήγηση. Μήπως παρεξήγηση, κύριε Μπελίδη. Σας ακούω. Καθίστε. Σήμερα το απόγευμα, η μητέρα μου είπε στη Μαρία να διακόψω το μάτι της μητρής. Το μάτι, κύριε. Όχι, δεν έπρεπε να το κάνω στην άλλη. Εμείς, κύριε, συνεχίσαμε σε αυτό. Περάσαμε και χειρότερα από αυτό. Αν η Μαρίνα έχασε ένα μάθημα ή ένα μισθό, δηλαδή, πάλι θα ζήσω. Μπορεί να είναι καλύτερα. Μαρίνα, ήθελα να σε παρακαλέσω να αρχίσεις από αύριο πάλι μάθημα. Κύριε Βελίδη, με αναγκάζεται να σας μιλήσω καθαρά. Αδιαφορώντας αυτό, στενοχωρήσω τον πατέρα. Η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο μόνο των πλουσίων. Και εμείς που κατοικούμε εδώ σε αυτά τα χαμόσπιτα. Και αγωνιζόμαστε για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί ρούμε στη δυστυχία μας, θάρρος, τιμή, αξιοπρέπεια. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι, κύριε Βελίδη. Γιατί μου τα λες αυτά? Για να τα πεις στη μητέρα σου. Αφού πρώτα τα καταλάβεις εσύ. Μαρίνα, με αδικείς. Το ξέρεις καλά, όλα έγιναν πίσω από την πλάτη. Και εσύ τι έκανες? Δεν θα ξανασε προλάβω, το ξέρεις καλά. Θα με παρηγορήσεις. Συγγνώμη. Μαζί δεν φταίσω πως λες. Ένας επιστήμων που έχει το θάρρος να χειρουργεί ανθρώπους πρέπει να έχει και την τόλμη να λέει την αλήθεια. Καλά, καλά. Μη μαλώνετε τώρα. Της κακοφάνηκε έτσι που θέλεις. Το ξέρω. Αυτό είναι. Και η μητέρα μου και η αδερφή μου λυπούνται πάρα πολύ για εσένα. Κατάλαβε το Γιώργο. Για τους δικούς σου δεν είμαι παρά μόνο μια δασκάλα. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τη μητέρα μου, πρέπει να σας πω ότι στήχησε πολύ αυτή η αντιλογική πράξη της. Απόδειξε ότι είναι διατεθειμένη να σου ζητήσει συγγνώμη. Εγώ, Μαρίνα, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Η Μαρίνα μου μέχρι αύριο θα το έχει ξεχάσει. Εμένα να με συγχωρείτε με αυτή τη διάνοια, γιατί με περιμένουμε στο νοσοκομείο. Σε περιμένουμε, Μαρίνα, έτσι. Η πόρτα που μου έκλεισαν κατά μου δεν ανοίξει ποτέ πια για μένα. Ξαναπάς αυτό το σπίτι. Δεν σε θέλω. Με λιάτους να περάσει. Εκτός αν τον αγαπάς ο αλήθεια. Πες μου τι λέει. Τον αγαπάς. Ναι, πατέρα. Τον αγαπάω. Περάστε, δες. Καθίστε. Δεσποινής Δρόσου.
Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας αναγγείλω ότι κατόπιν αποφάσεως της επιχειρήσεως του σχολείου από σήμερα απολύεστε. Απολύομαι. Δυστυχώς. Παρόλες τις προσπάθειες και των συναδέλφων και μου προσωπικών. Και οι λόγοι. Οι λόγοι. Οι λόγοι. Η εταιρεία, όπως ξέρετε, δεν έχει υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόλυσή σας. Σας κοινοποιεί απλώς μέσω του διευθυντού την λύση της συμβάσεως, σας εξοφλεί και είναι εντάξει με τον νόμο. Ναι, αλλά γιατί να το κάνει. Δεν είναι ικανοποιημένη από την υπηρεσία μου. Δεν εκτελώ το καθήκον μου στο ακέραιο. Και προσπαθήσαμε να μεταπίσουμε την επιχείρηση, αλλά... Αλλά τι. Δεσποινής Δρόσου, ξέρω το ήθος και τη σοβαρότητά σας. Δεν σας κρύβω ότι από χθες αισθάνομαι αηδία για την κατάσταση των ανθρώπων. Για να μην σας τυρανούν υποψίες και ερωτηματικά σχετικά με τους λόγους της απολύσεώς σας, θα σας πω την αλήθεια. Απολύεστε κατόπιν επιμόνου απαιτήσεως της κυρίας Βελίδου. Ο Θεέ μου την προβλιά. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα μας, δεσποινής. Αγωνιζόμαστε να μορφώσουμε τα ξένα παιδιά, γίνομαι την ψυχή μας, κουρελιάζομαι τα νεύρα μας, για να μας πετάξουν κάποτε σαν στριμμένα λεμόνια, μόλις το απαιτήσει κάποια καθώς πρέπει, κυρία. Υπομονή, δεσποινής. Έχετε τόσες ικανότητες που πιστεύω πως θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Μόνο δώστε μου λίγο καιρό να σας βοηθήσω. Σας εύχομαι καλή τύχη. Η άτιμη. Να είχα τα πόδια μου, να τρέξω να τους βρω, να τους αρπάξω από το λαιμό και να τους φωνάξω. Γιατί μπορεί να μας κυνηγάτε. Τι κακό σας κάνω. Τι σας πείραξε αυτό το κορίτσι. Τι κακό μπορεί να κάνει ένα περιστέρι στα κοράτια. Πού πας. Θα φύγεις. Ναι, πεταρά, σκέφτηκα κάτι. Τι θα κάνεις. Δεν πιστεύω να με στεναχωρήσεις. Ε, Μαρίνα. Και όχι, μη φοβάσαι. Όχι, όχι. Θα γίνει το εξής. Την εισαγωγή θα σολάρει μόνο ο Αλέφος. Για να ακούσω λεπτό. Αυτό είναι. Μαρίνα, εσύ. Μια στιγμή, παιδιά. Πώς αυτή η έκπληξη. Τι σε έφερε εδώ τέτοια ώρα. Έχω ανάγκη να με βοηθήσεις. Είμαι στη διάθεσή σου. Κάποτε έλεγες ότι έχω ωραία φωνή. Θέλω να ακούσεις αν μπορώ να τραγουδήσω. Ευχαρίστω, αλλά πες μου τι συνέβη. Έμεινα χωρίς δουλειά. Βρίσκομαι σε απόγνωση. Η μόνη μου ελπίδα είσαι εσύ. Αν τα καταφέρω, γλιτώνω από μια σίγουρη καταστροφή, αν όχι. Είμαι βέβαιος πως το πετύχεις, αλλά πες μου τι συνέβη. Τώρα θέλω να μ' ακούσεις. Αν δεν σε ενοχλώ. Μα τι λες. Παιδιά, σας παρακαλώ, ένα μικρό διαλυματάκι να ακούσω λίγο τη Δεσποινίδα. Πάμε. Ποιο τραγούδι ξέρεις, Μαρίνα? Ολόκληρο κανένα. Δεν πειράζει, έστω λίγο, θα καταλάβω εγώ. Ένα δικό σου. Όταν σε βρούνε βάση. Α, ωραία. Πάμε, έλα. Thank you.
Καληνύχτα, Πέτρο. Και σε ευχαριστώ για όλα. Κι εγώ σε ευχαριστώ για την επιτυχία που είχατε. Καλώς τη Λίζα. Πήγαινε τώρα μέσα, σε περιμένει η μαμά σου. Όχι, δεν την αγαπάω τη μαμά μου, ούτε τη γιαγιά μου. Γιατί διώξαν τη δασκάλα μου. Πήγαινε μέσα. Και εσέ παρακαλώ, έτσι με. Καλά, εντάξει, θα πάω. Πήγαινε μέσα. Σήμερα, ε. Γυρεύεις εδώ, νεαρέ. Θα ήθελα τη Μαρίνα. Η Μαρίνα δεν υπάρχει πια. Τη Μαρίνα τη διώξατε από το σπίτι σας γιατί τόλμησε να αγαπήσει. Την απολύσετε από το σχολείο γιατί ξεστράβωνε τα παιδιά σας. Το παιδί μου το σκοτώσετε για να ζήσετε εσείς. Την κόρη με την προσβάλατε. Την ξεφτελίζατε. Της πήρατε την κουνιά από το στόμα. Δεν σας φτάνει. Τι άλλο θέλετε πια. Δεν σας καταλάβω. Δίκιο έχεις. Τρελάθη. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Λέω ψέματα, εσείς το απαιτήσετε. Η μάνα σου ξέρει καλύτερα. Αφήστε την λοιπόν. Αφήστε να τρώει ήσυχα το ψωμάκι της. Και να πείτε στη μητέρα σας πως η ευτυχία της δεν κινδυνεύει. Η κόρη μου δεν έχει πια καρδιά να σας αγαπήσει. Μητέρα, κοίταξε με καλά και πες μου. Γιατί διώξατε τη Μαρίνα από το σχολείο. Εμείς δεν θα είσαι καλά. Τι δουλειά έχουμε εμείς με το ξένο σχολείο. Λες ψέματα! Ξέρω όλα και ντρέπομαι για λογαριασμό σας. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι καλύτερα για αυτή. Εσύ δεν είσαι άξια να μιλάς για τη Μαρίνα. Και τι είναι η Μαρίνα. Έχει ψυχή. Αισθάνεται, αγωνίζεται, προσφέρει. Ενώ εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου. Βρήκες 10 δραχμές από τον πατέρα και στολίστηκες με χρυσαφικά. Και αγωνίζεσαι να κάνεις την κυρία. Γιώργο! Και για άντρα σου διάλεξε ένα φτωχό παιδί. Αλλά και αυτό σε παράτησε όταν κατάλαβε τι είσαι. Σε πρόστιχος. Σε τύφλωσε και δεν ξέρεις τι λέει. Ας τον ήθελε. Φαίνεται πως την αγαπάει. Ναι. Και είμαι περήφανος. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα μετανιώσει. Ασφαλώς εσείς. Η σχέση σου με αυτή σε μειώνει και κοινωνικά και επαγγελματικά. Δεν το κατάλαβες. Για τα δικά σας τα μάτια, ναι. Γιατί δεν μπορείτε να δείτε ποια είναι η Μαρίνα. Την είδαμε και τη μάθαμε. Μια δασκαλίτσα που φέρνει βόλτα τις πόρτες των καλών οικογενειών. Με την ελπίδα πως θα βρει κανέναν αφελή να τη λήξει. Χάθηκαν, παιδί μου, τα κορίτσια του κύκλου μας και της τάξεώς μας.
Εννοείσες όλες αυτές που είναι σαν την κόρη σου. Αυτές περιφέρουν την βλακεία τους μέσα στα κλαμπ και αναζητούν τα ιδανικά τους μέσα στα πορτοφόλια των γονιών τους. Εγώ πάντως ντρέπομαι και συχαίνομαι για τα σχέδια που κάνεις για μένα. Τώρα τι κάνουμε. Πώς θα το τραβήξουμε από τα νύχια της. Ηρέμησε, μητέρα. Ξέρω τι θα κάνω. Σκέφτηκες τίποτα. Περίμενε και θα δεις. Μανώκα, εσύ. Βίκη εδώ. Βίκη Βελίδη. Τις διαταγές σας, κυρία Βίκη. Θέλω έναν ξύπιο άνθρωπο να τον βάλω να μου τελειώσει κάποια δουλειά. Α, κατάλαβα. Άνθρωπο μορφωμένο, δηλαδή. Λίγο δύσκολο τη σήμερα, αλλά... Θα διαλέξει τον καλύτερο που διαθέτει. Εξάλλου θα καλοποιηθεί για τη δουλειά που θα κάνει. Κάποιον που να έχει μεγάλη ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη, είπες. Βάσο, περίμενε μια στιγμή. Γερίσμα. Το πρόσωπο βρέθηκε. Ατσίδας. Ήρθουν από εδώ και τα λένε. Σε ευχαριστώ. Βασάκο, τι θα πάρεις. Σου είπα ρε Παρόκα, δεν υπάρχει φράγκο. Και φίλοι γιατί είναι, για μόστρα. Λοιπόν, ζάκι, κονιακάκι. Έπιασες προπό ρε Παρόκα, ε. Πιάνουνε φίλοι και κάνει το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω, για λέγε. Πιάνεις 13 και χωρίς τάλιρο. Είσαι. Για παλαιδουλειά, όχι. Ούτε που να το φανταστείς. Από το σπίτι που θα πας θα καταλάβεις. Αριστοκρατία. Φύλλα, λεφτά και όνομα. Άρα, τίμια δουλειά. Σ' ακούω, λέγε. Θα σου πούνε εκεί. Θα ζητήσει την κυρία Βίκη. Θα σου εξηγήσει και θα σου εξηγηθεί. Κάνεις την εξυπηρέτηση, τα πιάνεις, ξοφλάσα κύριος που είσαι το χρέος του Μούτης και τα κονομάς κι εσύ. Εντάξει. Αλλά τι θα κάνω. Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα. Απλώς και μόνο θα μας βοηθήσετε να σώσουμε έναν άνθρωπο. Να τον σώσουμε, μαντάμ. Αλλά πώς. Θα σας εξηγήσω. Ο αδερφός μου είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς άπειρο. Άψητο. Κατάλαβα. Απερπάτητο που λένε. Προκαιρού λοιπόν μπήκε στη ζωή του μια γυναίκα. Το πράγμα βέβαια θα ήταν φυσικό αν η γυναίκα αυτή του άξιζε. Αλλά πρόκειται για γυναίκα κατώτερη. Ανήθικη. Σατανά, σωστός. Έξυπνη λοιπόν καθώς είναι και καπάτσα. Το κατάφερε να την πάρει και στο σπίτι μας, με την πρόφαση δίθεν να κάνει μάθημα στην κόρη. Ο γιος μου κινδυνεύει, όπως βλέπετε, κύριε. Πρέπει να τον σώσουμε. Θα τον σώσουμε, μαντάμ. Θα τον σώσουμε. Αν τον αφήσουμε, θα την παντρευτεί. Καταλάβατε. Και φανταστείτε τη θέση μας ύστερα από ένα τέτοιο γάμο. Θα γίνουμε ανέκδοτο. Ο γιατρός Γιώργος Βελίδης παντρεύτηκε κάποια Μαρίνα Δρόσου. Μαρίνα. Μαρίνα Δρόσου. Γιατί γελάτε. Μα είναι να μην γελάς. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Για να προλάβουμε λοιπόν το χειρότερο πρέπει να τον κάνουμε να ησυχαστεί. Αυτή βέβαια γυρίζει και μάλλον. Σάβανα. Θα πέσει. Αυτή η καλέ. Σίγουρα. Αλλά δεν χρειάζεται και το περπάτημά της, το δωράκι της, την ξάπλα της στο ταξί, το μπουζουκάκι. Την βενζίνα. Μείνετε ήσυχο. Έτσι δεν σας αφήσουμε. Θα σώσουμε το παιδί, κύριε. Θα ξοδέψουμε και κάτι παραπάνω. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να σώσουμε το παιδί. Αυτό έχει σημασία. Και πού κάθεται το πρόσωπο. Ορίστε η διεύθυνση. Και κάτι για τα πρώτα έξω. Εντάξει. Μείνετε ήσυχο. Περιμένουμε γρήγορα εφτάσεις. Την κοινωνία την έχω μάθει, κάθε μου βήμα και ένα γάθι, κι αυτοί που κάνουν πως μ' αγαπούνε. Κι αυτή μια μέρα με τιμό.
και δεν είχα καημούς να ζήσω. Να γραφτώ μου να σ' αγαπήσω κι απ' τα φιλιά σου τα αγαπημένα. Έχω δυο χίλια, έχω δυο χίλια φαρμακωμένα. Πάλι ο άγνωστος θαυμασίζει με την ίδια. Κάθε βράδυ τα ίδια λουλούδια χωρίς κάτι. Ίσως να είναι κανένας πλούσιος γέρος. Δεν είναι ούτε γέρος, ούτε πλούσιος αυτό. Τότε θα είναι πολύ ρομαντικό. Ή κάποιος που σε αγαπά, ξέρεις. Ελπίζω. Εγώ το ξέρω. Το ξέρεις. Και το αισθάνομαι. Σου μίλησα με τα τραγούδια μου. Ύστερα δηλώσει καθώς είμαι, κρύφτηκα πίσω από την ομιλία του Μιλιάν. Απόψε δεν ξέρω, ίσως επειδή μέθησα από την επιτυχία του Βαλουδιού, δεν διστάζω να σε ανοίξω την καρδιά μου. Ξέρω δεν με αγαπάς. Ξέρω πως η καρδιά σου είναι δοσμένη αλλού. Έπρεπε όμως να σου το πω. Για πέτρο. Αγαπώ τον Γιώργο. Ίσως να μην το αξίζει, μα τον αγαπώ. Αξίζει που σ' αγαπώ εγώ. Και αυτό μου φτάνει. Η αγάπη σου μου άνοιξε καινούριους ορίζοντες. Έδωσε νόημα στη ζωή μου. Έκανα την απογοήτευση τραγούδι. Ένα τραγούδι που ξύπνησε μέσα μου. Ωραίες φιλοδοξίες και περίεργα όνειρα. Σε πλήγωσα θελάμε. Είναι έτσι, Μαρία. Είναι τόσο γλυκός ο πόνος όταν αγαπάς αληθινά. Με έκανες ευτυχισμένο. Με έκανες ευτυχισμένο που μπόρεσα να σε βοηθήσω. Είσαι τόσο καλός. Μου έδωσες φτερά, Μαρίνα. Τώρα μπορώ να γράφω. Μπορώ να ζήσω. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για... Μαέστρο, ώρα για το χορευτικό. Σας έλεγα λοιπόν, μόλις πήγαμε στο σπίτι του Λάκη, ήταν τελείως αδιάφορος. Μα τι έχεις επιτέλους, Γιώργο, γιατί δεν μου μιλάς. Ένιωσα τόση χαρά όταν σε είδα και τώρα θες να μου την πάρεις από τη μύτη. Θες να φύγω. Δεν αισθάνεσαι για μένα τίποτε πια. Το ξέρω. Γιατί μου τα λες όλα. Γιατί τα ζω και τα αισθάνομαι. Έχω τόσα παράπονα από σένα. Σου τηλεφωνώ, έχεις πάντα δουλειά. Έρχομαι στο ιατρείο σου, είσαι πνιγμένος από τις επισκέψεις. Και σήμερα που σε συνείδησα, παριστάζεις ο Σταυρόλεπτος. Άφησέ με σε παρακαλώ. Έχω τα δικά μου. Τι γίνεται ρε παιδιά, πάλι μαλώνετε. Ρε Γιώργο, μην το στενοχωρείς το κορίτσι. Δεν θα πάει, δεν το καταλαβαίνει. Και τώρα δεν τελειπάσαι. Άρα έτσι είστε εσείς οι γιατροί. Δεν σας ενδιαφέρει κι αν πληγώσετε μια καρδιά. Ωραίος είσαι κι εσύ. Εκτός πια κι αν σας ενδιαφέρει μόνο μια καρδιά. Ίσως. Δασκάλα, την αγαπάς ακόμα, βρε θηρίο. Άκουσε Γιώργο, σου μιλάω σαν φίλος, σαν αδερφός. Άκουσα, μου είπανε δηλαδή, πως δεν σου ταιριάζει. Και γιατί δεν μου ταιριάζει, επειδή δεν έχει λεπτά. Ποιος από αυτούς τους καλοθελητές την ξέρει, η μάνα μου ή η αδελφή μου. Δεν είναι άξιες να κατεβούν στα σοκάκια και να πηγαίνουν την ανάσα των λαϊκών ανθρώπων. Έμαθα πολλά πράγματα από αυτούς τον. Πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο δεν ήξερα τίποτα. Όταν όμως βρέθηκα στους λαϊκούς θαλάμους των νοσοκομείων, τότε γνώρισα τη ζωή. Άκουσα τόσες αλήθειες από το στόμα των αρρώστων, που μόνο στη Μαρίνα τις βρήκα. Την είδατε, τις μιλήσατε. Απ' όλα.
Δηλαδή βγαίνετε. Δυστυχώς όχι. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουμε οικονομικώς. Ακριβή, ακριβή, μαντάμ. Πολύ ακριβή αυτή τη σκάλα. Μονάχα ο Ωνάσης θα μπορούσε να την υπόψη. Εμένα με ξετύπησε. Αχ, Γιώργο, Γιώργο, που έπεσε. Το λοιπόν, αφού μου έφαγε όλα τα λεφτά που είχα από τη δουλειά μου, μου λέει, τέρμα βάσο. Μαριάκι, βρε χρυσό μου, βρε μάτια μου, βρε my love. Παγόβουνε η Μαρίνα. Έφτυσε μα για να μου πει μια καλημέρα. Και ύστερα. Ύστερα, παλάκωσε. Μου αρέσεις βάσο μου, λέει, αλλά εγώ αγαπάω ένα γιατρό που θα με πάρει. Τι θα του κάνεις το γιατρό, Μαρινάκι. Ο γιατρός τι να σου προσφέρει. 3.000 του ρίχνει το ΙΚΑ και δεν τον έχεις και δικό. Και τώρα. Και τώρα. Γι' αυτό ήρθα, μαντάμ. Για... που λέγαμε... Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να μπορέσετε να τη βγάλετε κάπου. Κάπου που να μπορείτε να την αγκαλιάσετε, να τη φιλήσετε. Και εκεί να παρουσιαστεί ο αδερφός. Από μακριά δηλαδή. Να τη δει μόνο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να τη συγχαθεί. Να ανοίξουν τα μάτια. Να δει με τι πλάσμα έχει να κάνει. Φοβάμαι, μαντάμ. Είναι 10.000. Τι αν κολλήσω. Θα σας δώσω κι άλλα. Γυρίζω από τη δουλειά σκοτωμένος, δεν θέλω να βλέπω κατσίκηδες. Ποια δουλειά, μωρέ, ποια δουλειά. Δουλεύω, πατέρα, και μάλιστα σκληρά. Άλλο που δεν το δείχνω. Ορίστε για το σπίτι. Λιάρικο. Φτάνει. Αδερφούρα. Σαν άνθρωπος και εγώ είχα τις αδυναμίες μου. Και δεν σου φέρθηκα, σωστά. Τώρα όμως που πήρα τα πρώτα μου λεφτά, θέλω να σε βγάλω έξω. Όπως κάνω όλα τα καλά αδέρφια, να καμαρώσω δίπλα σου. Να μα πει η γειτονιά να πει, να ο Βάσος έστρωσε, κοιτάζει τον πατέρα του, αγαπάει την αδερφή του. Ναι. Αύριο το βράδυ θα σε πάω στο ακριβότερο κέντρο. Σε ευχαριστώ, Βάσο. Εγώ τη νύχτα δουλεύω, πολύ. Τότε να πάμε την Κυριακή. Μια Κυριακή έχω και εγώ και βγαίνω με το συναδέλφιο. Δεν χρονείς, Μαρινάκη. Πες της και εσύ, πατέρα. Α, όχι, Μαρίνα. Πρέπει να πας με τον αδελφό σου. Είπε κι αυτός μια φορά να σε ευχαριστήσει. Μην του χαλάς το μαγείρι. Εντάξει, Μαρίνα. Εντάξει, Βάσομαι, εντάξει. Μα τι έχεις, Μαρίνα. Κάτι σε βασανίζει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω, που είμαι υποχρεωμένη να μην δουλέψω την Κυριακή. Γιατί? Ο Βάσος βάλτηκε να με διασκεδάσει. Τώρα θυμήθηκε τις υποχρεώσεις. Να πας. Αδελφός σου είναι. Αλλά τι θα γίνει με το μαγαζί. Αυτοί στηρίζουν τη δουλειά τους επάνω σου. Κι εγώ στηρίζω τη ζωή μου σε ένα ψέμα. Να πω πως έχω σχολείο την Κυριακή.
Δίκιο έχεις. Εγώ το ξέχασα. Είσαι ακόμα δασκάλα. Μην ανησυχείς όμως. Θα το φροντίσω εγώ. Εμπρός. Η κυρία Βελίδη. Η ίδια. Ποιος είναι. Ο άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος. Το πρόσωπο. Με τι κάνεις. Ποιο πρόσωπο. Μου θα σώσει το παιδί, δε. Ω, παρτών, δεν σας κατάλαβα. Τι γίνεται. Πολύ καλά. Απόψε βγαίνω με τη λεγαμένη. Είστε. Απόψε. Μπράβο σας. Πώς θα γίνει, πού. Δώστε βάση. Θα την πάω στο κέντρο Αμούρ. Απ' τις 10 ύστερα θα είμαστε εκεί. Ωραία. Ο γιος μου θα έρθει με την κόρη μου. Όταν τη δείτε, ξέρετε εσείς. Γιώργο, παιδί μου. Μετανοώ κάθε φορά που γίνομαι σκληρή απέναντί σου. Αλλά μην ξεχνάς πως είμαι μητέρα. Και θέλω το καλό σου. Γίνεσαι άδικη άμα μιλάς έτσι για τη Μαρίνα. Ίσως να παραφέρθηκα. Αλλά έλα στη θέση μου. Αυτή η γυναίκα μας αναστάτωσε. Έσπηρε μεταξύ μας τη διχόνη. Εσείς τα δημιουργήσατε όλα. Καλά, καλά. Ας μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά κοίταξε λίγο και τις υποχρεώσεις σου. Τη δουλειά σου, την αδελφή σου. Θα σου πω κάτι και μη σου κακοφανεί. Τη Δίκη την ξέχασες από τότε που... Δεν βγαίνω μαζί σας γιατί με αποφεύγετε. Το ίδιο λέμε κι εμείς για σένα. Ίσως να είναι παρεξήγηση. Πάρ' τη Δίκη να πάτε απόψε κάπου μαζί. Θα είναι μια ευκαιρία. Καλά, καλά, αλλά όχι απόψε, κυρία Κάτι. Κάντε για χάρη μου, Γιώργο. Δύο μήνες έχετε να βγείτε. Ο κόσμος θα λέει πως την περιφρονείς. Αδελφή σου είναι. Θα βγείτε, Γιώργο, ε. Έμα, είναι να μην κοιτάζεις. Όταν συνοδεύουν κυρίες, δεν κοιτάζουν δεξιά και αριστερά. Τώρα... Αυτή δεν είναι η Μαρίνα. Τι κάνω λάθος. Ναι, είδες καλά. Ναι. Πού είναι. Εκεί στο βάθος, με εκείνο τον τύπο. Αυτή. Γεια σου, αδελφούλα μου. Την υγειά σου. Είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκαμε απόψε μαζί. Έτσι που σε βλέπω χαρούμενη μου έρχεται να σε φιλήσω. Θα δεν τρέπεται να φιλιέται μπροστά σε τόσο κόσμο. Άμα να φύγουμε σήμερα. Το κάψε θέμα θα χτε. Η Μαρίνα πετούσε από τη χαρά της. Διασκεδάσαμε, μου λέει πατέρα, με το βάσο. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και εγώ καμάρω να πλάι στον αδελφό μου. Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου. Να τον αγαπάς, μου λέει πατέρα. Έστωσε πια. Έγινε καλός άνθρωπος. Είναι καλό παιδί ο βάσος μου. Όχι, ψέματα. Δεν είμαι καλός. Τι έπαθε. Μίλα. Ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να σε δω. Τι έκανες πάλι. Ένα μεγάλο κακό στη Μαρίνα. Στη Μαρίνα. Με βάλανε δική του να την πάω στο κέντρο για να την ξεφτυλίσουν. Έκανες εσύ κάτι τέτοιο. Γιατί. Και αυτά τα άτυπα πούλησα την αδερφή μου. Έφτασες λοιπόν μέχρι σε εκεί παλιωτόμαρο και δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Τι σου κάνε μόνο το κορίτσι μου και το κατέφτασες. Μίλα. Γιατί. Επειδή σου έπαιρνε και τα τσιγάρα σου με το χατζηλίκι της. Εσείς με χαλάσατε. Αν αυτό το χαστούκι μου το έδινες από χρόνια, τώρα θα ήμουν καλύτερος. Αν μου κλείνες την πόρτα, θα
Αναγκαζόμουν να δουλέψω. Μ' αγαπούσατε και με λυπόσαστε. Γι' αυτό έγινε αυτό που έγινα. Ποιος έβαλε να το κάνεις αυτό? Η μάνα του γιατρού και η αδερφή του. Τι τους έπιασε? Επειδή είναι φτωχιά. Εσύ πώς θα δεις την αδελφή σου? Δεν έχεις φιλότιμο? Ο Ιούδας ήταν καλύτερος από σένα. Φύγε να μη σε βλέπω. Φύγε, ντροπιάζεις στο σπίτι μου. Συγχώρα με, πατέρα. Φύγε! Φύγε, σου είπα! Δεν ξέρετε ασφαλώς. Νομίζω ότι σας ξέρω. Δεν με ξέρετε ακριβώς. Βασίλης Δρόσος. Αδελφός της Μαρίνας. Αδελφός της, είπατε. Είδατε λοιπόν πως δεν με ξέρετε. Πώς γίνεται? Με το χρήμα όλα γίνονται. Αγοράζονται άνθρωποι, καταστρέφονται ευτυχίες, κρεμίζονται σπίτια. Έτσι κι εγώ πληρώθηκα από τη μητέρα σας για να παίξω το ρόλο που είδατε. Ώστε... Μάλιστα. Και θύμα αυτής της βρώμικης ιστορίας είναι η αδερφή μου. Σταθείτε. Είναι πολύ αργά. Η Μαρίνα αγαπά τον πατέρα και τον υπακούει τυφλά. Και αυτός όσο ζει δεν θα αφήσει να την πλησιάσετε γιατί θεωρεί εσάς υπεύθυνο για όλα. Και τι φταίω εγώ αν η μητέρα μου? Η Μαρίνα δεν φταίει. Αλλά πληρώνει τις αμαρτίες του αδελφού της. Σας παρακαλώ, ξεχάστε την. Τα σπίτια μας θα τα χωρίζει πάντα αυτή η βρώμικη ιστορία. Κυρία. Δεν έχω ψηλά. Δεν είμαι Ζητιάνος, είμαι ο πατέρας της Μαρίνας, της δασκάλης. Και τι θέλετε? Ήρθα να σου μιλήσω. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα εμείς. Μη φεύγεις. Αφήστε με. Θα φωνάξω την αστυνομία. Για να πεις τι? Πως πλήρωσες το γιο μου για να ξεφτυλίσει την κόρη μου? Έδωσε τα πόδια μου στην Αλβανία για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Και η κόρη μου τιμήθηκε νηστικιά για να περπατάει με το κεφάλι ψηλά. Δεν καταλαβαίνω. Δίκιο έχεις. Τι να καταλάβεις εσύ από τιμή? Εσείς την τιμή την υπολογίζετε σύμφωνα με τα υπάρχοντά σας. Είσαι φτωχός. Δεν έχεις τιμή. Είσαι πλούσιος. Αξίζεις πολλά. Δεν νομίζετε ότι με προσβάλλετε? Οργάνωσες ολόκληρη βρωμοδουλειά για να δείξεις στο γιο σου πως η κόρη μου δεν είναι μόνο φτωχιά, αλλά και πρόστιμη. Έπρεπε με κάθε μέσο να εμποδίσω το γιο μου να προχωρήσει. Κόβοντας το ψωμί της κόρης μου, λερώνοντας το παιδί μου, το σπίτι μου. Ίσως. Είχα ακούσει πολλά για την τάξη σας. Ντροπή. Καλύτερα όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Πώς θα μπορούσε να ζήσει η κόρη μου ανάμεσα σε λύκους? Πάρε και τα λεφτά σου. Μπορεί να σου χρειαστούν για καμιά άλλη βρωμοδουλειά. Ο γιος μου, έστω και αργά, μετάνιωσε. Και αν υπάρχει ίχνος ανθρωπιάς μες στην καρδιά σου, άσε μας να ζήσουμε μέσα στη φτώχεια μας και στα βασανά μας. Πάει και αυτή. Αύριο θα ξημερώσει μια καινούργια. Με καινούργιες ελπίδες. Με νέα όνειρα. Τώρα πια δεν περιμένω τίποτα. Μην το λες αυτό. Πάντα κάτι περιμένουμε και με αυτό σου. Αυτό το κάτι ήρθε και πέρασε. Για μένα. Αλλά πάντα κάπου ελπίζω. Πιστεύεις σε τίποτα, Πέτρο? Σε σένα.
Και θα είμαι διπλά ευτυχής αν μ' αγαπήσεις. Γιατί θα μπορέσω να σε βοηθήσω να ξεχάσεις. Είσαι τόσο καλός. Όσο σκέφτομαι πόσο με βοήθησες, πόσο με φρόντισες. Με πόση ευγένεια μου παραστάθηκε. Σκέφτομαι πως η αγάπη μου είναι λίγη για σένα. Γιατί και εγώ δεν θα μπορώ να σου προσφέρω τέτοια. Ώστε μπορώ να πιστέψω πως μ' αγαπάς, Μαρίνα. Πάντα μ' άρεσε να τραγουδά το τραγούδι σου. Περπατώ μαζί σου. Μ' αγαπάς, Μαρίνα. Ίσως. Η αγάπη σου είναι σαν το τραγούδι. Άλλο το γράφονται εύκολα και κρατάνε χρόνια. Και άλλο το μας παιδεύουν χρόνια και ξεχνούν το τραγούδι. Ήταν καλό να μην γίνει. Τώρα που έγινε, άστα. Νέος άνθρωπος είσαι. Θα γνωρίσεις γυναίκες, θα αγαπήσεις, θα χωρίσεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ είπαμε την καημένη τη Μαρίνα. Πρέπει τη Μαρίνα τώρα, το γυαλί ράισε. Δεν ξανακολλάει. Έτσι όπως τα έκανε η μάνα σου, βράστα. Έλα καημένη Γιώργο, σαν μωρό παιδάκι κάνεις. Πάμε κάπου το βράδυ. Δείξε κάποιο ενδιαφέρον. Η δουλειά σ' αγαπάει. Άσε. Θα κάνω μισό λόγο. Λοιπόν, κορίτσια. Λοιπόν, τι κανονίσατε για το βράδυ, παιδιά. Όπου θέλουν οι κοπέλες. Φαντάζια, silver house, μπουζούκια, καστέλο, τι θέλετε. Α, εγώ θέλω κλαμπ. Κλαμπ. Όχι, κλαμπ. Ακούστε. Τραγουδάει η Άννα Ρώτα, την ξέρετε. Ναι, είναι πολύ καλή. Την έχω ακούσει το τραγούδι ο πατέρας. Είναι πάρα πολύ καλή. Τραγουδάει στην Καστέλα. Πάμε εκεί, παιδιά. Και δεν πάμε. Τι λες, Γιώργο. Εγώ δεν είμαι για κέντρα. Α, Γιώργο. Δεν λένε όχι στις γυναίκες ποτέ. Κορμί, στην παγωνιά μ' αφήνεις σαν χαλαμιά που την εδέρνει ο βοριάς. Φεύγεις χαρά μου, μάλλον να ζήσεις. Μα εγώ ποτέ κακό για σένα δεν θα πω. Αφού το θέλεις να φύγεις, να φύγεις. Προδομένες καρδιές που πονέσαν πολύ για μια αγάπη είναι πάρα πολλές και έχουν χύσει ποτάμι το δάκρυ. Στην καρδιά μου ανοίγεις σαν το πουλί. Με παρατάς χωρίς τερά και τα φιλιά σου σ' άλλον τα δίνεις. Μα εγώ ποτέ κακό για σένα δεν θα πω. Αφού το θέλεις να φύγεις, να φύγεις. Προδομένες καρδιές που πονέσαν πολύ για μια αγάπη είναι πάρα πολλές και έχουν χύσει ποτάμι το δάκρυ. Μας
μάτια που κάπου θα μας μίξουνε, τα χέρια μας θα σφίξουνε, θα κλάψουνε τα μάτια. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθω. Μάλιστα εσάς. Και πώς το ξέρετε εσείς? Πάντα το ξέρα. Και πάντα περίμενα αυτή τη μοιραία στιγμή. Και τότε... πώς άλλαξε η ζωή, πώς έγινε τραγουδιστής? Για να ζήσει, κύριε Γιώργο. Ο πόλεμος που της κήρυξε η οικογένειά σου την έφερε σε αυτό εδώ το κέντρο και την ανάγκασε να τραγουδάει κρυφά. Οι φιλοδοξίες της Μαρίνας σταματούν σε εσάς. Τότε θα πρέπει να κάνω κακό σε εσάς. Κάθε άλλο. Το πέρασμα της Μαρίνας από τη ζωή μου αφήνει ένα θησαυρό από ωραίες αναμνήσεις και λαμπρές επιτυχίες. Και την ικανοποίηση ότι βοηθώντας την, την κράτησα στο ύψος που την ξέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου δίνετε. Μόνο... θα ήθελα να ξέρω αν με αγαπάει και τώρα. Τώρα ίσως περισσότερο. Πηγαίνετε και θα δείτε. Μου λέτε αλήθεια? Είμαι βέβαια. Μαρίνα, με συγχωρείς, δεν ήξερα πως ήσουν εδώ. Άλλαξε ζωή, Γιώργο. Έγινε τραγουδίστρια. Το επάγγελμα με τις δασκάλες δεν ικανοποιούσε τις φιλοδοξίες μου. Είχα όνειρο. Ήθελα να χορτάσω τη ζωή μου. Η μητέρα μου την έκανε. Μαρίνα, γιατί μου τα λες αυτά? Οι δρόμοι μας χώρισαν από τότε που με κυνηγήσαν τότε. Εμείς σε βρήκα δάμπη.
γνώρισα την επιτυχία. Κέρδισα χρήματα. Είμαι πλούσια, Γιώργο, και κάνω τη ζωή μου όπως θέλω. Τώρα πιστεύω η μητέρα σου να μην έχει καμιά αντίρρηση για μένα. Εσύ δεν πίστευες ποτέ στα χρήματα. Πίστευα στην αγάπη. Ενώ τώρα δεν πιστεύεις, ε. Την αγάπη. Είναι μια όμορφη λέξη για τα κορτάκια της γειτονιάς. Και παγίδα για τις αφελείς δασκαλίτες. Μαρίνα, ξεχνάς τον εαυτό σου. Γιατί? Τον σκέφτηκες ποτέ εσύ? Εγώ πάντα σε αγαπούσα. Αγαπούσα. Πού ήσουν λοιπόν όταν χτυπούσα τις πόρτες για δουλειά? Πού ήσουν όταν με κυνηγούσαν και αμέσως πρόκειται να στυλάσει? Πού ήσουν όταν αναγκάστηκα να κάνω μια δουλειά που εγώ δεν ήθελα? Θέλω να πεις τραγουδίστρια. Δεν ξέρω. Νομίζω πως με αγαπούσες. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποιος άλλος ανάμεσά μας. Ίσως. Διανύστες. Συγχωρήσε. Το ξέρω ότι σε έκανε να υποφέρεις και να πονέσεις. Τιμωρήθηκε σκληρά επειδή με αγάπησες. Τιμωρήθηκα όμως κι εγώ. Αγάπη μου. Μη θυμάσαι πια τα παλιά. Όλα τέλειωσε. Πάμε να φύγουμε. Αυτό το μέρος δεν είναι πια για σένα.